Μόλις 15 λεπτά με ένα μικρό σκαφάκι από τον άμμο των Οθωνών φτάνουμε σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδος, σε μια από τις πιο απρόσιτες παραλίες της Ελλάδος. Είναι η Λευκή Άμμος, η Άσπρη Άμμος. Δεν χρειάζεται να σας πω βέβαια γιατί λέγεται έτσι. Εδώ μπορούν να έρθουν μόνο κάποιοι με σκάφος, με καΐκι, όχι πεζοπορώντας, δεν υπάρχει τρόπος από τη στεριά, και να απολαύσουν αυτό το τοπίο. Νομίζω ότι εγώ και ο συνεργάτης μου ο Παναγιώτης δεν χρειάζεται να σας πούμε τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς δίπλα από την Λευκή Άμμο, κολυμπώντας για 10 λεπτάκια περίπου, φτάνει κανείς στην Σπηλιά, ένα από τα πολλά θαλασσοσπήλαια που έχει η περιοχή, που εδώ οι ντόπιοι τη λένε Σπηλιά της Καλυψούς. Και εικάζουν και λένε και διαδίδουν πως εδώ ήταν το σημείο όπου ο Οδυσσέας παρέμεινε για 7 χρόνια με τη μάγισσα την Καλυψό. Εμείς θα πάμε να τη δούμε, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει άλλο ένα τέτοιο σημείο στη Γάβδο. Άρα λοιπόν το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και το βορειοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας έχουν τον ίδιο μύθο. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος λαός.